ακάλυπτη ποιες είναι οι δικές σας εισηγήσεις ή ποιες ήταν Σε ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνεις, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε ξανά. Να υπενθυμίσω ότι το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας, το οποίο ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2015 από τη Βουλή, ήταν ένα μέτρο προς την ενίσχυση κυρίως των δανειοληπτών και των εγγυητών. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι παρά τις προσπάθειες που τότε η ΕΔΕΚ είχε καταβάλει και το βελτίωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν μπορούμε να πούμε ότι βελτιώθηκε ή έφτασε στο επιθυμητό επίπεδο. Υπήρχαν μάλιστα δύο προτάσεις της ΕΔΕΚ, οι οποίες βρισκόντουσαν σε εκκρεμότητα, τις οποίες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε αποδεχθεί, όπως και ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το Δημοκρατικό Κόμμα εντός της Βουλής, που έπρεπε να εγκριθούν, αλλά σε άλλη νομοθεσία, που δυστυχώς μέχρι στιγμής για διάφορα προσχήματα και με παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει. Παρεμβάσεις από ποιους? Κυρίως από πλευράς της κυβέρνησης και όχι μόνο, δεν έχουν προωθηθεί. Αυτό το είδαν θετικά, είπατε. Και το ναι, βλέπουν θετικά και μετά παρεμβαίνουν. Μέχρι σε ένα σημείο βελτιώθηκε, αλλά υπάρχουν ακόμα δύο προτάσεις οι οποίες θα βελτίωναν ακόμα περισσότερο αυτό το δίχτυ προστασίας των πολιτών, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί παρόλο που βρίσκονται σε εκκρεμότητα στη Βουλή. Η πρώτη αφορά τους εγγυητές. Εκείνη η πρόταση έλεγε ακριβώς ότι σε περίπτωση που ο πρωτοφυλέτης αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απομένουν ως υπόλοιπων δανείου, η τράπεζα να μην καταφεύγει σε έναν οποιονδήποτε από τους εγγυητές, αλλά το ποσό αυτό να κατανέμεται ισόποσα στους εγγυητές και αν υπάρχει κάποιος εγγυητής ο οποίος είναι σε πτώχευση ή ενδεχομένως δεν βρίσκεται ζωή, το μερίδιο του να μην μεταφερθεί στους υπόλοιπους εγγυητές, αλλά να το απορροφήσει η τράπεζα ως ζημιά, δεδομένου ότι κάποιες από τις τράπεζες ουσιαστικά ανακεφαλαιοποιήθηκαν με το κούρεμα των καταθέσεων των καταθετών. Και η δεύτερη πρόταση αφορά την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου, γιατί και εδώ δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Να υπενθυμίσω ότι κάποιος έκανε ένα δάνειο, γιατί η τράπεζα ακριβώς μέσα από τους εκτιμητές που έθεσε ίδια, καθόρισε μία αξία στο ακίνητο που θα έμπαινε υποθήκη, τέτοια που να εξασφαλίζει το δάνειο. Σήμερα αυτή η αξία του ακινήτου μονομερώς έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα πια να μην μπορεί να γίνει ούτε και ανακεφαλαιοποίηση του, του δανείου. Και να είναι εκτεθειμένος και ο δανειολήπτης και ο πρωτοφυλέτης. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένα ακίνητο το οποίο η τράπεζα τότε με τους δικούς της εκτιμητές το καθόρισε σε μια αξία, ας πούμε, 2 εκατομμυρίων. Σήμερα το χτιματολόγιο να καθορίζει ως αξία αυτού του ακινήτου το 1,5 εκατομμύριο ή το 1,8 εκατομμύρια, να έρχεται η τράπεζα και να λέει ότι σήμερα οι δικοί μου εκτιμητές το καθορίζουν στους 600.000. Άρα εσύ που πήρες το 1,5 εκατομμύριο τότε ως δάνειο. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Να περάσουμε τώρα. Και κλείνω και με ακόμα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λογικά, με το κούρεμα των καταθέσεων που έγινε το 2013, οι εγγυητές σε όλα τα δάνεια τουλάχιστον της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου έπρεπε να είχαν απαλλαγή από τις εγγύσεις τους. Και εδώ είναι τεράστια ευθύνη. Ως ένα αντισταθμιστικό μέτρο λόγω κουρέματος εννοείται. Ναι, και ο λόγος γιατί. Το είχατε προτείνει τότε. Το είχαμε πει. Αλλά και μετά, αλλά κανένας δεν το είχε ακούσει. Γιατί ακριβώς το κούρεμα δεν ήταν 5,76 εκατομμύρια όπως ήταν η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου του 2013. Αλλά ήταν 9,4 δισεκατομμύρια. Γιατί ακριβώς στηρίχθηκε πάνω στο ακραίο σενάριο της ΠΥΜΚΟ ότι ακριβώς υπάρχει μηδενική φερεγγιότητα των εγγυητών. Άρα ουσιαστικά οι εγγυητές έπρεπε να είχαν απαλλαγή. Δυστυχώς δεν έχουν απαλλαγή. Λοιπόν, πάμε και στα του Κυπριακού. Καμία παρεξήγηση. Διαμήνυσαν Αναστασιάδης και Κοτσάς από τη Νέα Υόρκη σε σχέση και με το έγγραφο Κουτέρες, η ενιαία γραμμή Αθηνών Λευκωσίας. Μάλιστα, αφέθηκε να νοηθεί ότι δεν ήταν διαφορετική η τοποθέτηση Κοτσά και ότι απλά υπήρξε. Απεδόθησαν, αν θέλετε, στους δημοσιογράφους τα περί παρεξήγησης. Ποια είναι η δική σας εντύπωση και ερμηνεία των γεγονότων? Το θέμα δεν είναι αν υπάρχει παρεξήγηση, αν δεν υπάρχει παρεξήγηση μεταξύ ελληνικής και Εσείς ξέρατε γι' αυτό το έγγραφο? Όχι. Γιατί ο πρόεδρος του ΔΣΥ, προχθές που τον άκουγα, έλεγε ότι αναφέρθηκε σε μια από τις συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου και ίσως να μην το προσέξατε. Ίσως να μην τα ακούσατε. Καλά, δεν το προσέξαμε εμείς. Δεν αναφέρθηκε σε εμάς. Τόσοι δημοσιογράφοι που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα και τόσοι άλλοι, είναι δυνατόν σε κανένα να μην έπεσε στην αντίληψη ότι υπήρχε αυτό το έγγραφο, αν και εφόσον είχε δημοσιοποιηθεί. Αυτό το οποίο συνεχώς
ελέγχεται από πλευράς Προέδρου της Δημοκρατίας και των συνεργατών του, ήταν για το άτυπο έγγραφο το οποίο είχε σχέση με τα ερωτήματα τα οποία έθεσε ο Γενικός Γραμματέας ως πλαίσιο για τη συζήτηση. Και μάλιστα δεν τυχαίνει το γεγονός ότι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν από 2 ημέρες στις δηλώσεις που έκανε αναφέρθηκε στο έγγραφο της 4ης Ιουλίου. Αυτό δεν είναι το έγγραφο της 4ης Ιουλίου. Αυτό είναι το έγγραφο της 6ης. Της 6ης Ιουλίου το βράδυ. Γι' αυτό κανένας δεν γνώριζε. Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω πόσο σημαντικό ή ασήμαντο είναι αυτό το έγγραφο από τη στιγμή που δεν ξέρω το περιεχόμενο του. Το θέμα όμως είναι ότι για ακόμα μια φορά αυτό το έγγραφο είχε αποκριβεί από πλευράς του Εθνικού Συμβουλίου. Τι αναμένετε από την έκθεση του, έκθεση Κουντέρες? Δεν βιάστηκαν να δώσουν κάτι στη δημοσιότητα. Αναμένει ο Γενικός Γραμματέας να ακούσει τις πλευρές για να προχωρήσει στην έκθεσή του. Τι αναμένετε? Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να επιρρύψει ευθύνες σε καμία πλευρά για το ναυάγιο των συνομιλιών. Δεν θα μπορούσε. Άλλωστε αυτό θα ήταν εκτός του πλαισίου που είχε τεθεί εξ αρχής, χωρίς επιδητησία και χωρίς... Αυτό λοιπόν να το αφήσουμε όμως, γιατί έχει σημασία. Το δεύτερο, εύχομαι και ελπίζω ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο ερωτημάτων το οποίο έθεσε, ότι δεν θα αποτελέσει μέρος της έκθεσης του. Γιατί το πλαίσιο Κουντέρες, ακριβώς, τα 6 ερωτήματα, ότι δεν θα αποτελέσει. Ότι δεν θα αποτελέσει μέρος της έκθεσης. Αν αποτελέσει, τι σημαίνει? Αυτό θα είναι ακόμα μια πολύ αρνητική εξέλιξη για την Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί ενώ στα δύο θέματα που αφορά κυρίως την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι το θέμα των εγγυήσεων και της αποχώρησης των στρατευμάτων. Μια ξεκάθαρη τοποθέτηση δεν που ευνοεί. Δεν είναι καθόλου ξεκάθαρη. Όχι, δεν είναι καθόλου ξεκάθαρη. Γιατί μιλάμε για κατάργηση της συνθήκης εγγύησης και των επεμβατικών δικαιωμάτων. Ρίστον παρόν να πούμε ότι επεμβατικά δικαιώματα δεν υπήρχαν ούτε το 60. Η Τουρκία κακώς τα αξιοποίησε και το πρόβαλε. Ούτε υπήρχε λοιπόν ρητή απαγόρευση περί στρατιωτικής επέμβασης. Έπρεπε προηγουμένως να συμφωνήσουν και οι τρεις και έπρεπε να εγκριθεί και από τα ενωμένα έθνη. Άρα λοιπόν αυτό δεν ισχύει. Και το να λέμε ότι υπήρχαν επεμβατικά δικαιώματα και τα καταργούμε, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι παραπληροφόρηση. Αλλά θα αντικατασταθεί με ένα νέο σύστημα, το οποίο θα το συμφωνήσουν οι πλευρές και το οποίο να προσφέρει ικανοποίηση και στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους. Ποιο είναι αυτό το νέο σύστημα που θα προσφέρει ικανοποίηση και στους μεν και στους δε? Το πλαίσιο Κουντέρες. Άρα αυτό στην ουσία είναι σαφές. Όσον αφορά την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Δεν είναι αφέλεια όμως, συγγνώμη, δεν είναι αφέλεια όμως να περιμένουμε ότι θα είναι μια έκθεση που δεν θα είναι ισοσκελισμένη και θα δικαιώνει πλήρως τη δική μας πλευρά? Αυτό είναι κόλαφος για την τακτική που ακολούθησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, δεν είναι αφέλεια όμως εμείς να το πιστεύουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό ας το απαντήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος ουσιαστικά πήγαινε στο Κραν Μοντανά, αποδέχθηκε την πενταμερή διάσκεψη για να καταφανεί αν η Τουρκία είχε μεν θετική πρόθεση για λύση του Κυπριακού ή σε περίπτωση αρνητικής τοποθέτησης να εκτεθεί. Η Τουρκία είχε αρνητική τοποθέτηση, δεν εκτέθηκε, αλλά εν το πλαισίο της επιπολαιότητας με την οποία ο Πρόεδρος αντιμετώπισε σοβαρά ζητήματα, δεν φρόντισε να υπάρχουν ούτε και επίσημα πρακτικά της διάσκεψης. Είναι μια διάσκεψη χωρίς πρακτικά. Άρα τα οποία δεν μπορεί κανένας να επικαλεστεί για να δικαιολογήσει και να τεκμηριώσει τις δικές του θέσεις και απόψεις. Τότε πώς συνεχίζουμε με βάση κεκτημένα που αποκομίσαμε από αυτή τη διάσκεψη, όπως διεμήνησε και ο ίδιος ο κύριος Κοτσιάς? Ποια είναι τα κεκτημένα που αποκομίσαμε? Ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί η συνθήκη εγγύησης και ότι θα πρέπει να υπάρχει δραστική μείωση των τουρκικών στρατευμάτων την πρώτη ημέρα της λύσης, αλλά ο αριθμός που θα παραμείνει, το χρονικό διάστημα της παραμονής, αλλά και αν θα είναι καταληκτική ημερομηνία ή με ημερομηνία αναθεώρησης, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συμφωνίας υψηλού επίπεδου, που δεν καθορίζεται ποιο είναι αυτό το υψηλό επίπεδο συμφωνίας. Αντίθετα, τι έχουμε δεχτεί? Ότι οι έπικοι, οι παράνομοι χρήστες των περιουσιών θα έχουν τον πρώτο λόγο, έστω και αν δεν είναι σε 100% των περιπτώσεων, στις υποτουρκοκυπριακή διοίκηση περιοχές. Ποιο είναι το ποσοστό αυτό, θα καθοριστεί. Αλλά την ίδια στιγμή τους δίνεται και το δικαίωμα να έχουν τον πρώτο λόγο σε έναν αντίστοιχο ποσοστό στις ιδιοκτησίες σε περιοχές που θα επιστραφούν στην ελληνοκυπριακή διοίκηση. Αυτό το έχουμε συλλάβει, το έχουμε κατανοήσει. Υπάρχει διέξοδος, κύριε Σιζόπουλε? Οι διέξοδοι υπάρχουν. Πείτε μας μία. Δέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επίσης την εκπεριτροπή στην Προεδρία. Δέχθηκε την αριθμητική εξίσωση σε ένα μεγάλο αριθμό θεσμικών οργάνων λειτουργίας του κράτους. Δέχτηκε την παραχώρηση των 4 ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο για την Κυπριακή Δημοκρατία στους Τούρκους υπηκόους. Δεχόμαστε την νομιμοποίηση πέραν των 120.000 επίκων αριθμού πολύ μεγαλύτερου από ό,τι είναι ο τουρκοκυπριακός πληθυσμός. Διέξοδος υπάρχει. Αυτά,
Υπάρχει είναι σαφής η είναι ερώτηση. Αυτό το οποίο προτείνουμε ως νέα τακτική που παρακολουθήσουμε. Και νέα τακτική μπορεί να μην εγγυάται άμεση λύση, αλλά τουλάχιστον αποτρέπει την εφαρμογή του εναλλακτικού σεναρίου της Τουρκίας για αναβάθμιση του ψευδοκράτους και κυρίως για ανακήρυξη νόμιμου τουρκικού κράτους στην Κύπρο. Άρα δεν είναι διέξοδος, απλά είναι μια σωσή διαλέμβος, ίσως. Είναι και διέξοδος, αλλά είναι και σωσή διαλέμβος την ίδια στιγμή. Εντάχει, γιατί είχαμε και το σχόλιο εκτάκτος για το θέμα των εγγυητών. Συνεπώς δεν προλαβαίνουμε σήμερα για εσύ, αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτό το κυνήγι φοροφυγάδων. Πληθαίνουν οι λίστες, κάνουμε συλλογή και φαίνεται ότι παρά το μικρό μέγεθος της Κύπρος, έχει έτσι πάντα τη θέση της σε αυτές τις λίστες. Τι θα προτείνατε εσείς ώστε αυτό το θέμα σιγά σιγά να καταπολεμηθεί στη ρίζα του? Πέραν από τη διαφανή αποκάλυψη των στοιχείων αυτών που έχουν μεταφέρει χρήματα τα οποία δεν είναι φορολογημένα στο εξωτερικό, γιατί άλλο είναι αφορολογημένα και τα μεταφέρεις και άλλο είναι αφορολόγητα. Την ίδια στιγμή, για να οκληρωθεί η εικόνα, θα πρέπει να υλοποιηθεί αυτό που από την πρώτη στιγμή, από το 2013 το Μάρτιο, ως ΕΔΕΚ είχαμε ζητήσει. Ότι πρέπει να γνωρίζουμε και όλους όσους μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό, παραμονές του κουρέματος ή την βδομάδα που οι τράπεζες ήσαν κλειστές, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς επίσης και σε ποιους οι τράπεζες προνομιακά έσπασαν γραμμάτια τα οποία δεν είχαν λήξει και επιστράφηκαν τα χρήματα τους. Συνταγματικά τα κολλήματα που δεν μάθαμε ποτέ. Πολιτικά τα κολλήματα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σιζόπουλε. Και εγώ ευχαριστώ. Για την παρουσία σας. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα στη συνέντευξη.